καλή σχολική χρονιά σε όλους. Καταρχήν στα αγαπημένα μας παιδιά που μας λείψαν το καλοκαίρι. Ξεκινάμε με όρεξη και δύναμη μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Καλωσορίζουμε τα παιδάκια που έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο μας. Καλωσορίζουμε τους μαθητές που ήρθαν από άλλα σχολεία με μεταγραφή. Καλωσορίζουμε όλους εσάς. Θα ξεκινήσω διαβάζοντας πολύ σύντομα το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας. Εύχομαι από καρδιάς σε όλους, σε όλες και όλους σας, μαθήτριες, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, καλή χρονιά. Από μεριά μας έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να είναι καλή αυτή η χρονιά. Τα ορολόγια προγράμματα στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, οι διδακτέα ύλη έχουν ανανεωθεί. Τα βιβλία σας περιμένουν από το καλοκαίρι και τα έξοδα των σχολικών επιτροπών έχουν ήδη καλυφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τέλος φέτος δεν λείπουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί, χάρη αφενός σε έναν επιτυχή σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες ταχύτατα και άρα έγκαιρα, αφετέρου χάρη στη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών που εξασφάλισε τα απαραίτητα κονδύλια. Το 2017-18 προετοιμάζονται νέες μεταρρυθμίσεις με την πίστη ότι η εκπαίδευση μπορεί να γίνει το εφαλτήριο όπου θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Όραμά μας, ένα σχολείο που θα πνέει άνεμος δημοκρατίας και δημιουργίας, που θα τονώνει την πρωτοβουλία και το μεράκι των εκπαιδευτικών, ένα σχολείο που δεν θα είναι εξεταστικό κέντρο, δεν θα υπηρετεί τον άκρατο ανταγωνισμό, αλλά θα είναι ένα σχολείο ποιότητας και ισότητας, συμμετοχής και συνεργασίας. Ένα σχολείο που θα οικοδομεί στέρεη και βαθιά γνώση, εξάπτοντας την περιέργεια και την φαντασία των παιδιών και καλλιεργώντας την κριτική του σκέψη. Εύχομαι και πάλι καλή αρχή στη νέα σας χρονιά. Νίκος Φίλης, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ένα μήνυμα του Δημάρχου που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα. Η σημερινή μέρα είναι μια ημέρα γιορτής για όλους μας. Σήμερα ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά, γεμάτη όνειρα, φιλοδοξίες, επιθυμία για έργο και αληθινή πρόοδο. Εν ώψη αυτής της σχολικής χρονιάς, θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές ευχές μου στους μαθητές και τις μαθήτριες, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι εκπαιδευτικοί μας με συνέπεια στο λειτουργήμα που επιτελούν, θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους ώστε τα παιδιά μας να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις, ιδανικά και αξίες. Αρετές που τις έχουν ανάγκη τα παιδιά μας προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της σημερινής πραγματικότητας. Για να τις αποκτήσουν χρειάζεται όλοι εμείς οι γονείς να σταθούμε δίπλα και να βοηθήσουμε το δύσκολο έργο των εκπαιδευτικών. Αγαπητά μου παιδιά, σας εύχομαι καλή πρόοδο στα μαθήματά σας και η εκπαίδευσή σας να συνοδεύεται από πολύ παιχνίδι και άθληση. Νους υγιής εν σώματι υγιή, όπως έλεγαν και οι σοφοί πρόγονοί μας. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, καλή πρόοδο στα παιδιά και σε όλους μας. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία του σχολείου. Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι αύριο ξεκινάμε κανονικά, 8 με 8 και 10 γίνεται η προσέλευση των μαθητών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω και να υπενθυμίσω και στα παιδάκια και στους γονείς κυρίως ότι καλό θα είναι το πρωί να είναι τα παιδιά στην ώρα τους. Το φαινόμενο αυτό των τελευταίων χρόνων που δυστυχώς δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, να έρχονται παιδιά 8.30 ώρα, 9 25, 8 και 25, είναι εις βάρος των παιδιών των ίδιων, αλλά και των τάξεων, διότι χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος από το πρώτο δίωρο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ για άλλη μια φορά το πρωί τα παιδιά να έρχονται έγκαιρα στο σχολείο. Η πόρτα θα κλείνει, θα κλειδώνει. Δεν μπορώ να την κλείσω στις 8 και 10 όταν δεν έχουν προσέλθει όλοι οι μαθητές. Θα μένει μέχρι τις 8 και 20 ανοιχτή. Όμως, παρακαλώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά τα παιδιά να βρίσκονται εδώ στην πρωινή προσευχή. Στην ώρα τους. Σε ό,τι αφορά τώρα την πόρτα που ανέφερα, να σας υπενθυμίσω σε όλους τους γονείς ανεξαιρέτως
ότι το πρωί αφήνουμε το παιδί μας στην είσοδο του σχολείου, στην μπλε πόρτα. Δεν μπαίνουμε πιο μέσα. Τα παιδιά μας είναι ικανά να πάρουν την τσάντα τους και να πάνε στην τάξη τους. Εντάξει, την πρώτη μέρα δεν το συζητάω. Αλλά από τη δεύτερη μέρα και μετά, πολύ αυστηρά σε όλους τους γονείς, το παιδί το αφήνουμε στην είσοδο. Θα υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι κάνουν εφημερία, είναι το πρωί στην είσοδο ή πιο μέσα, περιμένουν τα παιδιά να τα καθοδηγήσουν αν χρειαστεί, αν και τα παιδιά δεν χρειάζονται τόσο πολύ τάντεμα και τόση καθοδήγηση όσοι πιστεύουμε. Για την ασφάλεια των παιδιών λοιπόν η πόρτα παραμένει κλεισμένη, υπάρχει κουδούνι στην μπλε πόρτα, δεξιά ένα μικρό άσπρο κουτάκι. Όταν θέλουμε για οποιοδήποτε λόγο να μπούμε ή να επικοινωνήσουμε με το σχολείο, είτε τηλεφωνικά, είτε χτυπάμε το κουδούνι και μας ανοίγουνε. Ωραία. Αυτό λίγο, αυτά είναι γνωστά, αλλά τα ξαναλέμε. Η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και το μέγιστο καθήκον. Ότι η μεταφορά των μαθητών ξεκινάει κανονικά από τα χωριά και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα, εάν υπάρχουν καινούργιες ανάγκες μεταφοράς, κάποιοι μετακόμισαν σε κάποιο χωριό, κάποιο παιδάκι δεν έχει καλυφθεί, παρακαλώ πολύ μόλις τελειώσει ο αγιασμός να έρθετε στο γραφείο μου για να ενημερωθώ, ώστε να ενημερώσω κι εγώ με τη σειρά μου να καλύψουμε την ανάγκη αυτή. Σε ό,τι αφορά την λειτουργία του σχολείου, την πρώτη εβδομάδα με την ανοχή σας, το σχολείο θα τελειώνει στις 12.30 ώρα. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν το σχολείο θα τελειώνει 12.30 ώρα. Είμαστε πλήρως στελεχωμένοι από εκπαιδευτικούς και οφείλω να πω πράγματι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, είναι η πρώτη φορά που χτυπάει το πρώτο κουδούνι και έχω δασκάλους για όλες τις τάξεις και έχω και δάσκαλο ειδικής αγωγής για το τμήμα ένταξης. Έχουμε τη διαβεβαίωση, αλλά όχι μόνο, και όλες τις ενδείξεις που συνηγορούν ότι τις επόμενες ημέρες θα έχω και ειδικότητες στο σχολείο. Περιμένω αγγλικά, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή. Δεν ξέρω ποια θα καλυφθούν από όλα αυτά, τα αγγλικά και κάτι ακόμα σίγουρα. Μέσα στη βδομάδα το πιστεύουμε αυτό. Το ολοήμερο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από την επόμενη εβδομάδα. Το ολοήμερο θα ξεκινάει με το πέρας των μαθημάτων και έρχομαι εδώ να σας πω για τις φετινές αλλαγές. Μέχρι πέρυσι το σχολείο μας λειτουργούσε ως ΕΑΕΠ. Το σχολείο μας και άλλα 2.500 περίπου σχολεία. Αυτό σήμαινε ότι τελειώναμε στις 2 το μεσημέρι. Αυτό σήμαινε ότι είχαμε κάποια γνωστικά αντικείμενα που δεν υπήρχαν στα άλλα σχολεία. Δηλαδή είχαμε αγγλικά από την πρώτη, νέες τεχνολογίες, δηλαδή computers, να το πω απλά, από την πρώτη, εικαστικά, μουσική, θεατρική αγωγή. Η φετινή αλλαγή είναι η εξής. Αυτό που συνέβαινε σε εμάς από φέτος συμβαίνει σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Απλά δεν θα σχολάμε στις 2, μειώθηκε ο αριθμός των ωρών σε κάποια μαθήματα, αλλά τα μαθήματα που κάναμε εμείς, δηλαδή αγγλικά από την πρώτη, πληροφορική, εικαστικά, τώρα αυτά όλα εφαρμόζονται σε όλα τα ελληνικά σχολεία ανεξαιρέτως. Τι σημαίνει πρακτικά, 8 και 10 ξεκινάμε, 1 και 4 σχολάμε. Από τις 1 και 4 που σχολάνε τα παιδιά μέχρι τις 2 που φεύγουν τα λεωφορεία θα φροντίσουμε να υπάρχει φύλαξη στο σχολείο μόνο για τα παιδιά που μετακινούνται, μην παρεξηγούμαστε, μόνο για τα παιδιά που μετακινούνται στα χωριά, για κανένα άλλο παιδί. Όποιοι άλλοι γονείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρόνου και ώρας, υπάρχει λύση του ολοημέρου σχολείου, ένα σχολείο που από πέρυσι αλλά και φέτος προσπαθούμε να το τονώσουμε όσο γίνεται περισσότερο, γιατί καλύπτει καταρχήν μια κοινωνική ανάγκη δική σας των εργαζομένων, αλλά κατά δεύτερον εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι πλούτος για το σχολείο μας να λειτουργεί το ολοήμερο με ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. 1 και 4 λοιπόν ξεκινάει το ολοήμερο. Μέχρι τις 2 θα έχει το φαγητό και μετά τα γνωστικά αντικείμενα. Για το ολοήμερο θα μιλήσουμε με τους γονείς όταν πρόκειται να ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα.
καλό θα είναι, ή αν θέλουν στο τέλος σήμερα να παραμείνουν όσοι γονείς είναι το παιδί του στο λοήμερο, να πούμε δύο πραγματάκια. Δύο πραγματάκια που αφορούν τη λειτουργία του, αλλά και δύο πραγματάκια που αφορούν τη διατροφή των παιδιών και τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Εδώ θα σταθώ λίγο παραπάνω, και γιατί οι διατροφικές συνήθειες αφορούν και το διάλειμμα, και θα ήθελα να προσέξετε ιδιαίτερα το τι καταναλώνουν τα παιδιά σας στο σχολείο και όχι μόνο. Να δώσετε μια ιδιαίτερη προσοχή στην υγιεινή τους διατροφή. Θα μας δοθεί χρόνος να τα πούμε. Χαιρετισμούς για τη σημερινή μέρα είχαμε από την Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και την Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Για να μην σας κρατάω, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η ιστοσελίδα μας είναι ενεργή και από εκεί θα ενημερώνεστε για όλα, σχεδόν για όλα τα ζητήματα. Όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει να ενημερώνεται. Να ευχαριστήσω το Δήμο, τη Σχολική Επιτροπή, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τους γονείς μεμονωμένα ή σε ομάδες που στέκονται δίπλα μας και μας καλύπτουν ανάγκες ανά πάσα στιγμή. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, μικρούς και μεγάλους, δωρητές. Θα αναφέρω δύο ενδεικτικά, είναι πάρα πολλοί, αλλά δύο αξίζει τον κόπο να αναφερθούν. Είναι ο κύριος Σπύρος Πολέμης, που κάθε χρόνο είναι δίπλα μας και μας καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών, των λειτουργικών εξόδων του σχολείου και άλλα. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Ανδρείων Αμερικής, που τα τελευταία δύο χρόνια είναι δίπλα μας και μας καλύπτει σε τεχνολογικό υλικό, φωτοτυπικά, κομπιούτερς, μηχανήματα, και όλους όσους βοηθούν, σίγουρα τώρα παραλείπω κάποιους. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι όλοι εδώ. Ξεκινάμε. Να σας ανακοινώσω τους δασκάλους των τμήματων. Φέτος το σχολείο μας λειτουργεί με 11 τμήματα και οι εκπαιδευτικοί μας έχουν την εξής κατανομή. Στο Α1 ο κύριος Παναγιώτης Αρβανιτάκης, στο Α2 η κυρία Ηλέκτρα Κωνσταντινίδου, στο Β1 ο κύριος Τινιακός Γιώργος, στο Β2 η κυρία Περτέσια Λίκη, στο Γ1 η κυρία Στεφάνου Κέτη, στο Γ2 η κυρία Τατάκη Αλεξάνδρα, στο Δ1 ο κύριος Στεφάνου Δημήτρης, στο Δ2 η κυρία Κουτρότσιου Πελαγία, στην 5η τάξη η κυρία Λαμπριάδου Μαρία, στην 6η τάξη ο κύριος Μποτσιόρης Νικόλαος. Γυμνάστρια θα έχουμε την κυρία Θωμαή Δημητρίου εξ ολοκλήρου στο σχολείο μας. Δασκάλα ειδικής αγωγής στο τμήμα ένταξης θα έχουμε την κυρία Γεωργία Κυνηγοπούλου. Δεύτερη ξένη γλώσσα θα διδάξει στο σχολείο μας η κυρία Ζαχαράκη Ελένη. Και περιμένουμε καθηγητή αγγλικών, εικαστικών, μουσικής και θεατρικής αγωγής. Οι τελευταίοι μάλλον θα καλύψουν όχι ένα σχολείο, αρκετά σχολεία, εφόσον διοριστούν. Από μένα καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους μας, καλή πρόοδο στα παιδιά μας. Το σχολείο μας και το γραφείο μου είναι ανοιχτό προς όλους και όλες σας για οποιοδήποτε πρόβλημα και θέμα έχετε.